Και παράγουν, εννοείται ο Ιησούς, είδεν άνθρωπον τυφλών εκ γενετής. Λέει ο πρώτος στίχος του 9ου κεφαλαίου, που αφορά στην θεραπεία του εκ γενετής τυφλού. Το θαύμα αυτό θυμάται η Αγία μας Εκκλησία την Κυριακή, την Έκτη, μετά από το Πάσχα. Και τι σημαίνει αυτή η φράση? Τυφλός εκ γενετής. Η λέξη γενετή σημαίνει γέννηση. Και το τυφλός εκ γενετής σημαίνει τυφλός από τη γέννηση, γεννημένος τυφλός. Επομένως, μεταφράζουμε, λέει ο μακαριστός, ο λόγος Νικόλαος Σωτηρόπουλος, και προχωρώντας ο Ιησούς, είδε άνθρωπο γεννημένο τυφλό. Αφού ο Ιησούς διέφυγε τον λιθοβολισμό στον περίβολο του ναού, σχολιάζει ο μακαριστός θεολόγος, ο οποίος λιθοβολισμός, τον οποίο διέφυγε ο Ιησούς, θα λέγαμε, ήταν έτοιμος να πραγματοποιηθεί από τους ασεβείς έξω από το ναό του Σολομόντος, όπου ο Κύριος διελέχθη, συνομίλησε με τους Ιουδαίους και διακήρυξε και φανέρωσε με ατράνταχτα επιχειρήματα τη θεότητά του. Και αυτοί, θεωρώντας ότι ευλασφήμισε, πήραν λιθάρια και ήταν έτοιμοι να τον λιθοβολήσουν. Όπως λέγει στον 59ο στίχο, στον τελευταίο στίχο του προηγουμένου κεφαλαίου, δηλαδή του 8ου κεφαλαίου του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου, ήρανον λίθους ή να βάλω συν επ' αυτών. Αλλά τι έγινε? Ο Ιησούς εκρύβει και εξήθεν εκ του ιερού, διελθόν διαμέσου αυτών και παρήγεν ούτως. Ο Χριστός μας όμως εκρύβει από αυτούς και πέρασε αόρατος ανάμεσά τους και προχώρησε στο έργο του, γιατί δεν ήταν ακόμα η ώρα του για να συλληφθεί και να πάθει. Αφού διέφυγε λοιπόν τον λιθοβολισμό θαυματουργικά στον περίβολο του ναού και αναχώρησε από εκεί, προχωρούσε διαμέσου της πόλεως, δηλαδή της Ιερουσαλήμ, προχωρούσε στο δρόμο του και στο έργο του για να τελειώσει την αποστολή του. Κάθε άνθρωπος, λέει ο μακαριστός Νικόλαος Σωτηρόπουλος, έχει προορισμό και οφείλει να προχωρεί στην εκτέλεση του προορισμού του. Και ευτυχής ο άνθρωπος που προχωρεί μέχρι τέλους, και δυστυχής όποιος μένει στάσιμος ή υποχωρεί και οπισθοχωρεί. Και ποιος είναι ο προορισμός μας? Είναι το καθομοίωση. Με την ορθόδοξη πίστη και την ορθόδοξη ζωή να φτάσουμε στο να γίνουμε όμοιοι κατά χάρη με το Θεό. Θεοί κατά χάρη, έτσι ώστε και άξιοι της σωτηρίας. Αν και κανείς δεν είναι άξιος να γίνει Θεός κατά χάρη, όμως ο Θεός δίνει το δώρο τους αυτούς οι οποίοι πορεύονται αγωνιστικά μέχρι τέλους δια της μετανοίας και εξομολογήσεως, για της ορθοδόξου πίστεως και ορθοδόξου ζωής. Προχωρώντας ο Ιησούς είδεν άνθρωπον τυφλών εκ γενετής, γεννημένο τυφλό. Το φως είναι μέγιστο και αναγκαιότατο φυσικό αγαθό. Πρώτα ο Θεός δημιούργησε το φως, όπως λέγει το πρώτο βιβλίο της Αγίας Γραφής, η Γένεσης. Και είδεν ο Θεός το φως ότι καλόν. Καλόν το φως. Και με την έννοια ότι είναι χρήσιμο και ωφέλιμο, και με την έννοια ότι είναι ωραίο και όμορφο, και αποκαλύπτει την ωραιότητα και την ομορφιά του κόσμου, της δημιουργίας. Πρώτο το φως και πρώτο ανώτερο από τα αισθητήρια του ανθρώπου, το αισθητήριο της οράσεως. Ένας οφθαλμός είναι ένας μικρός, ζωντανός, λαμπρός, ακτινοβόλος, εκφραστικός, θαυμαστός και υπερθαύμαστος ήλιος στο πρόσωπο του ανθρώπου, που και μόνον αυτός είναι αρκετός να αποδείξει ότι υπάρχει Θεός, λέει ο μακαριστός Νικόλαος Σωτηρόπουλος. Ο άνθρωπος που γεννήθηκε τυφλός
δεν είδε ποτέ το φως. Δεν είδε τα προσφυλή πρόσωπα οικείων και συγγενών. Δεν είδε, συνεχίζει ο Χριστός το λόγο, στα δέντρα, τα φυτά και τα πολύχρωμα λουλούδια. Δεν είδε τα κάλλη της ανοίξεως. Δεν είδε τα πουλιά που πετούν στα ύψη. Δεν είδε τις φωτεινές νεφέλες. Δεν είδε τον ήλιο, που σαν νυμφίος βγαίνει το πρωί από τον ηφικό θάλαμο και ως σαν γίγας διατρέχει τον ουράνιο δρόμο του και καταβγάζει τον κόσμο και αποκαλύπτει την ομορφιά. Δεν είδε τη νύχτα τα αναρρύθμιτα άστρα που μαρμέρουν στα ύψη και δημιουργούν το πανόραμα του ουρανού. Συνεχώς ήταν βυθισμένος στο βαθύ ψηλαφυτό σκοτάδι με το οποίο η γραφή παρομοιάζει την κόλαση. Αυτός ήταν ο εγγενετής τυφλός. Ευτυχείς εμείς που έχουμε μάτια και βλέπουμε το φως. Και ο εγγενετής τυφλός δυστυχής, όχι, αλλά ευτυχής και εκείνος και ευτυχέστερος από μας, διότι σκοπίμως ο Θεός τον έφερε τυφλό στον κόσμο για να τον αξιώσει πρωτοφανούς θαύματος, για το οποίο κατέστη περιόνιμος και τον ζηλεύουμε. Ο Χριστός είδε τον τυφλό. Και πώς τον είδε? Άλλοι τον έβλεπαν με αδιαφορία και άλλοι τον έβλεπαν με συμπάθεια. Ο δε Χριστός, το πρόσωπο με τη σπλαχνικότερη καρδιά, τον είδε με τη μεγαλύτερη συμπάθεια και το μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Ο Θεός μας έδωσε τα μάτια για να βλέπουμε τα μεγαλεία Του και να χαιρόμεθα και να Τον δοξάζουμε, αλλά και για να βλέπουμε τις δυσάρεστες καταστάσεις των συνανθρώπων μας και να σπλαχνιζόμεθα και να βοηθούμε. Και ρώτησαν αυτόν οι μαθητές αυτού, λέγοντες, «Ραβί, τι σήμαρτεν, ούτως ή οι γονείς αυτού, είναι ο τυφλός γεννηθεί?» Το «είναι» δεν είναι τελικό, αλλά εκβατικό. Και μεταφράζουμε, και το ρώτησαν οι μαθητές του, λέγοντας, «Διδάσκαλε, ποιος αμάρτησε, αυτός ή οι γονείς του?» Και γεννήθηκε τυφλός. Το ενδιαφέρον με το οποίο ο Χριστός είδε τον τυφλό διήγηρε και στους μαθητές ενδιαφέρον και εξέφρασαν απορία στον Χριστό για τα αίτια της τυφλότητας. Αλλά η ερώτηση με την οποία οι μαθητές εξέφρασαν την απορία δημιουργεί άλλες απορίες και άλλα ερωτήματα. Πώς δικαιολογείται το ερώτημα των μαθητών για το αν αμάρτησε ο ίδιος ο τυφλός και γι' αυτό γεννήθηκε τυφλός? Δίδονται διάφορες εξηγήσεις, αλλά μάλλον η πιο καλή είναι το Ιερού Χριστοστόμου. Τι λέγει ο Ιερός Πατήρ? Είχε προηγηθεί της θεραπείας του εγγενετής τυφλού, που θα δούμε, είχε προηγηθεί η θεραπεία του επί 38 έτη παραλύτου. Μετά δι' τη θεραπεία, ο Ιησούς είπε στον πρώην παράλυτο, «Είδε υγιής γέγονας, μη και τι αμάρτανε, ή να μη χείρον σύ τι γέννηται». Είναι στο 5ο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη, 14ο στίχο. «Είδε, να, δες, έγινες πλέον καλά, μην αμαρτάνεις πλέον, για να μη σου συμβεί κάτι χειρότερο». Και σύμφωνα προς αυτό το λόγο, η παράλυση του εν λόγω παραλυτικού ως αιτία είχε την αμαρτία. Από αυτό δε ορμήθηκαν οι μαθητές. Επίσης, από την μέχρι σήμερα επικρατούσα ιδέα ότι αμαρτίες γονέων παιδεύουν τέχνα και υπέβαλαν στον Ιησού το εν λόγω ερώτημα με την εξής έννοια. Στην περίπτωση του παραλύτου αμάρτησε ο ίδιος όταν ήταν υγιής και τιμωρήθηκε με παράλυση. Εδώ τώρα, στην περίπτωση του εγγενετής τυφλού, ποιος αμάρτησε και γεννήθηκε τυφλός? Αμάρτησε ο ίδιος? Πράγμα αδύνατο, αφού γεννήθηκε τυφλός. Ή μήπως αμάρτησαν οι γονείς του? Αυτή την εξήγηση, που είναι και καλύτερη, δίνει ο Ιερός Χρυσόστομος. Απεκρίθη ο Ιησούς, «Ούτε ούτως ήμαρτεν, ούτε οι γονείς αυτού. Αλλή να φανερωθεί τα έργα του Θεού εν αυτό». Δηλαδή, απάντησε, αποκρίθηκε ο Ιησούς, ούτε αυτός αμάρτησε, ούτε οι γονείς του. Αλλά γεννήθηκε τυφλός για να φανερωθούν στο πρόσωπό του τα έργα του Θεού.
Υπάρχουν δηλαδή αρρώστιες που οφείλονται σε αμαρτίες, αλλά υπάρχουν και αρρώστιες που δεν οφείλονται σε αμαρτίες, όπως στην περίπτωση του Ιώβ. Γι' αυτό λέει ο μακαριστός Νικόλαος Σωτηρόπουλος, όταν βλέπουμε συνανθρώπους μας να πάσχουν, να μην σπέβδουμε να λέμε ότι πάσχουν εξ αμαρτιών τους. Όπως είπαν στον Ιώβ οι τρεις φίλοι του, και αντί να τον παρηγορήσουν, πρόσθεσαν στη θλίψη του. Εμέσως όμως, όλα τα φυσικά κακά συνδέονται με την αμαρτία, επομένως και η ασθένεια. Αν οι άνθρωποι δεν αμαρτάνουν, κανένα κακό δεν θα συνέβαινε σε αυτούς, όπως κανένα κακό δεν συμβαίνει στους καλούς αγγέλους, οι οποίοι δεν αμάρτησαν. Και ο Χριστός, επειδή δεν αμάρτησε, δεν αρρώστησε ποτέ. Ο λόγος του Χριστού είναι να φανερωθεί τα έργα του Θεού εν αυτό, σημαίνει ότι ο σκοπός για τον οποίο ο εγγενετής τυφλός γεννήθηκε έτσι, ήταν για να φανερωθούν στο πρόσωπό του, με το θαύμα της θεραπείας του, τα έργα που ενεργεί η δύναμη και η αγαθότης του Θεού. Πολλοί αμφισβητούν τα έργα του Θεού, τα θαύματα, αλλά η θεραπεία του εγγενετής τυφλού φανερώνει τα έργα του Θεού, αποδεικνύει τα θαύματα. Και λέει ο Κύριος, «Εμέ διεργάζεστε τα έργα του πέψαντός με έως ημέρα εστίν. Έρχεται νύξ, ότε ουδείς δύνατε εργάζεστε». Εγώ πρέπει να κάνω τα έργα εκείνου ο οποίος με απέστειλε, έως ότου είναι ημέρα. Έρχεται νύχτα, οπότε κανείς δεν μπορεί να εργάζεται. Ο Θεός απέστειλε τον Υιό Του στον κόσμο για να εργαστεί, για να πράξει έργο για τη σωτηρία των ανθρώπων. Ο δε Υιός, έχοντας τη συνείδηση της αποστολής Του στον κόσμο, λέγει ότι πρέπει να κάνει τα έργα τα οποία όρισε ο Θεός Πατέρας έως ότου είναι ακόμη ημέρα. Τι σημαίνει αυτό? Η ημέρα είναι χρόνος για εργασία. Έρχεται νύχτα, οπότε κανείς δεν μπορεί να εργαστεί. Η νύχτα είναι χρόνος αναπαύσεως. Με ημέρα ο Χριστός παρομοιάζει την παρούσα ζωή και με νύχτα παρομοιάζει τη μεταθάνατο ζωή. Ο Χριστός θέλει να πει, το έργο που μου ανέθεσε ο Θεός σε αυτή τη ζωή πρέπει να εκτελέσω όσο βρίσκομαι ακόμα σε αυτή τη ζωή. Όταν φύγω από αυτή τη ζωή, το έργο πρέπει να είναι τελειωμένο. Γι' αυτό δεν πρέπει να χάσω στιγμή από τον καιρό της επηγείου ζωής μου, τον προορισμένο για έργο. Όπως δε ο Κύριος, έτσι και εμείς έχουμε να εκτελέσουμε προορισμό σε αυτόν τον κόσμο, να κάνουμε έργο. Και δεν πρέπει να μελούμε και να χάνουμε καιρό. Και το έργο είναι η μετάνοια, ο αγώνας για την κάθαρση από τα πάθη και έτσι η ομοίωσή μας με το Θεό και η σωτηρία μας. Και συνεχίζει ο Κύριος και λέγει, «Όταν εν το κόσμο ο, φως ημί του κόσμου». Που σημαίνει, εφόσον είμαι στον κόσμο, είμαι φως του κόσμου. Άνθρωπος ή άγγελος, οσοδήποτε μεγάλος, δεν θα τολμούσε να πει για τον εαυτό του, «Φως ημί του κόσμου». Ο Χριστός είπε στους μαθητές του, «Ημίσεστε το φως του κόσμου». Αλλά κανείς πιστός και κανείς απόστολος δεν είπε ο ίδιος για τον εαυτό του, «Εγώ ημί το φως του κόσμου». Τέτοιος λόγος ανθρώπου ή και αγγέλου θα ήταν πολύ εγωιστικός και πολύ ανόητος. Ο Ιησούς διακήρυξε για το πρόσωπό του «Φως ημί του κόσμου», διότι είναι Θεός. Λέγοντας ο Χριστός «Όταν εν το κόσμο ο, εφόσον είμαι στον κόσμο», εννοεί το χρόνο της ζωής του στη γη κατά την ανθρώπινη φύση του. Διότι ως Θεός ο Χριστός είναι πανταχού παρόν και συνεπώς είναι στη γη πάντοτε ως Θεός. Αλλά ως άνθρωπος ήταν ορισμένο χρόνο. Λέγοντας ο Κύριος τον ανωτέρω λόγο, υπενήσεται το θάνατό του και την αναχώρησή του από αυτόν τον κόσμο. Κατά τη δημόσια δράση του, ο Χριστός ήταν φως του κόσμου, διότι με τη διδασκαλία και τα θαύματά του φώτιζε τον κόσμο στα ύψιστα ζητήματα της πίστεως και στον προορισμό του ανθρώπου για την επίτευξη της σωτηρίας του. Γι' αυτό και λέγει ο Κύριος, «Όσο είμαι στον κόσμο, είμαι φως του κόσμου», εννοώντας ότι με τη σωματική μου παρουσία διδάσκω και φωτίζω όλους και όσοι θέλουν δέχονται αυτό το φωτισμό και σώζονται. «Και ταύτα υπόν έπτυσε χαμέ και επίησε πυλών εκ του πτίσματος
και επέχρισε τον πυλόν επί τους οφθαλμούς του τυφλού και είπεν αυτό. Είπαγε, νύψε εις την κολυβήθρα του Σιλοάμ, ο ερμηνεύεται απεσταλμένος. Απήρθε νουν και ενύψατο και ήλθε βλέπον. Το χαμέ σημαίνει χάμο, κάτω στη γη. Το πτίσμα από το πτίο φτύνο σημαίνει σίελος, σάλιο. Η κολυβήθρα σημαίνει δεξαμενή. Το επιχρείο σημαίνει αλήφο. Και επομένως μπορούμε να μεταφράζουμε. Αφού είπε αυτά ο Κύριος ο Ιησούς, έφτισε κάτω και έκανε πυλό με το σάλιο και άλυψε με τον πυλό τα μάτια του τυφλού και του είπε, πήγαινε και νύψου στη δεξαμενή του Σιλοάμ, που μεταφράζεται απεσταλμένος. Αυτό σημαίνει η λέξη Σιλοάμ. Πήγε λοιπόν και νύφθηκε και επέστρεψε βλέποντας. Στην περίπτωση του επί 38 έτη παραλίτου, ο Ιησούς είπε, «Θέλεις υγιής γενέστε?» Τον ρώτησε, «Θέλεις να γίνεις καλά?» Και εκείνος, όταν απάντησε ότι δεν έχει άνθρωπο για να του κατεβάσει τη δεξαμενή τη Βηθεσδά, όταν ταραχθεί το νερό για να θεραπευτεί, ο Ιησούς τον θεράπευσε. Στην περίπτωση όμως του εκγενετή τυφλού, ο Ιησούς δεν ρώτησε τον τυφλό αν θέλει να θεραπευτεί. Ούτε ο ίδιος ο τυφλός ζήτησε τη θεραπεία του. Επειδή ήταν εκγενετής τυφλός, ίσως, εμπνεύει ο Μακαριστός Νικόλος Σωτηρόπουλος, ίσως είχε την ιδέα ότι η θεραπεία του ήταν αδύνατη. Δηλαδή, δεν επίστευε ότι θα μπορούσε να γίνει καλά, αφού δεν είχε καθόλου μάτια. Οι κόρες δεν υπήρχαν, δηλαδή, οι κόχες ήταν άδειες των οφθαλμών. Δεν είχε καθόλου μάτιο. Αλλά στο Θεό τίποτε δεν είναι αδύνατο. Στην περίπτωση δηλαδή εδώ του παρόντος τυφλού βλέπουμε τον Κύριο να ενεργεί αυτεπαγγέλτος. Από μόνος του δηλαδή. Χωρίς να το ζητήσει ο τυφλός. Και χωρίς και ο ίδιος να ρωτήσει τον τυφλό αν θέλει να θεραπευτεί. Ενεργεί αυτεπαγγέλτος όπως και ήρθε στον κόσμο αυτεπαγγέλτος. Από αγάπη και σπλαχνία πολλές φορές ο Κύριος μας ευεργετεί όχι μόνο προτού ζητήσουμε κάποια ευεργεσία αλλά και χωρίς να ζητήσουμε. Τόσο μεγάλη είναι η αγάπη και η σπλαχνία του Κυρίου. Για τη θεραπεία του εκγενετής τυφλού ο Χριστός ενήργησε όχι μόνο αυτεπαγγέλτος αλλά και κατά τρόπο περίεργο τον οποίο κι αν κανείς έγραφε μυθιστόρημα δεν θα μπορούσε να διανοηθεί. Ο Χριστός έφτισε κάτω στο χώμα και με το σάλιο του και το χώμα έκανε πυλό. Έθεσε τον πυλό πάνω στα μάτια του τυφλού και έστειλε τον τυφλό στη δεξαμενή του Σιλοάμ για να ανοιχτεί. Θα μπορούσε κανείς να ρωτήσει γιατί ο Ιησούς έκανε πυλό λάσπη, γιατί δεν έκανε τον πυλό από νερό αλλά από το σάλιο του και γιατί έθεσε τον πυλό πάνω στα μάτια του τυφλού για να τον τυφλώσει ακόμα περισσότερο. Και αν ήθελε να τον θεραπεύσει, γιατί τον έστειλε στη δεξαμενή του Σιλοάμ? Η δεξαμενή θα τον θεράπευε ή αυτός? Και γιατί του είπε να νυφθεί, αφού με τον ύψιμο θα απέβαλε τον πυλό? Γιατί έθεσε στα μάτια του τον πυλό, αφού θα τον απέβαλε? Έτσι, πολύ εύλογα όλα τα ερωτήματα. Ο Χριστός χρησιμοποίησε πυλό κατά τη θεραπεία του τυφλού για να υπενυχθεί ότι αυτός είναι εκείνος ο οποίος από πυλό δημιούργησε τον άνθρωπο. Τον πυλό δεν έκανε από χώμα και νερό, αλλά από χώμα και σάλιο, για να δείξει ότι η θεραπεία προερχόταν από αυτόν, από τον οποίον προήλθε το σάλιο. Το σάλιο του Χριστού είχε θαυματουργική δύναμη. Οι άνθρωποι φτύνουν και προκαλούν αηδία. Και όταν φτύνουν συνανθρώπους, το φτύσιμο αποτελεί ύβρι, δεινή προσβολή. Ότι δε κατά τον καιρό των παθών του Χριστού οι Ιουδαίοι και Ρωμαίοι στρατιώτες έφτισαν τον Χριστό, αυτό ήταν ύβρις και δεινή, φοβερή δηλαδή προσβολή, ασυγκρίτως χειρότερη, διότι ο Χριστός δεν είναι απλός άνθρωπος, αλλά θεάνθρωπος. Άνθρωποι έφτισαν τον Χριστό για να τον εξευτελίσουν. Ο Χριστός χρησιμοποίησε το πτίσμα του για να θεραπεύσει τον εκγενετή τυφλό και άλλους. Με τον ύψιμο, ο πυλός απευλήθη από τους οφθαλμούς του εκγενετής τυφλού,
αλλά η δύναμη του Χριστού, η διαμέσου του πυλού, δεν απεβλήθη. Ο Χριστός έστειλε τον τυφλό να ανοιχθεί, υπονώντας ότι με τον πυλό και με το νερό θα θεραπευόταν. Αλλά με ποιο νερό θα θεραπευόταν? Ο Χριστός δεν του είπε απλώς, είπα για νύψε, πήγαινε δηλαδή και νύψου οπουδήποτε, αλλά του είπε, είπα γεννήψε εις την κολυβήθρα του Σιλοάμ. Στο εδάφιο του προφήτου Ισαΐου, 8ο κεφάλαιο, 6ος 7ος στίχος, γίνεται λόγος για το είδωρ του Σιλοάμ, το πορευόμενον ησυχή, για το νερό του Σιλοάμ, το οποίο ρέει ήσυχα. Εν αντιθέσει προς το είδωρ του ποταμού, το ισχυρόν και το πολύ, τον βασιλέα των Ασσυρίων. Ο Ευαγγελιστής εξηγεί ότι η λέξη Σιλοάμ σημαίνει απεσταλμένος. Όπως δε το είδωρ του ποταμού το ισχυρόν και το πολύ σημαίνει τον ορμητικό και ολέθριο βασιλέα των Ασσυρίων, έτσι το είδωρ του Σιλοάμ, το πορευόμενον ησυχή, που πηγαίνει ήσυχα, που ρέει ήσυχα, σημαίνει τον μπράο και ταπεινό βασιλέα Χριστό, τον μεγάλο απεσταλμένο. Άρα δεν το στέλνει ο Χριστός σε οποιοδήποτε νερό, αλλά στην κολυβήθρα του Σιλοάμ, στη δεξαμενή του Σιλοάμ, που σημαίνει απεσταλμένος, δηλαδή στον ίδιο τον εαυτό του, που είναι ο μεγάλος αλλά και πράος και ταπεινός βασιλέας Χριστός. Πολλές φορές ο Χριστός παρουσίασε τον εαυτό του ως το πρόσωπο το οποίο ο Θεός Πατήρ απέστειλε για τη σωτηρία των ανθρώπων. Συνεπώς, δια του ύδατος του Σιλοάμ ενήργησε θαυματουργικός ο απεσταλμένος, με κεφαλαίο Α, δηλαδή ο Χριστός, όπως και δια του πτίσματός του. Άρα δεν το θεράπευσε το νερό, αλλά ο Χριστός. Το ότι ο Χριστός δεν θεράπευσε αμέσως τον εκγενετή τυφλό, αυτό υπενθυμίζει την περίπτωση των 10 λεπρών, στους οποίους είπε «Πορευθέντες, επιδείξατε εαυτούς της ιερεύσιν, πηγαίνετε και δείξτε τους εαυτούς σας στους ιερείς και εγένετο εν το υπάγειν αυτούς εκαθαρίσαν και συνέβη καθώς προχωρούσαν να καθαριστούν από τη λέπρα». Επίσης αυτό υπενθυμίζει και την περίπτωση του λεπρού στρατηγού Νεεμά του Σύρου, στον οποίο ο προφήτης Ελισσαίος είπε δια μηνυτού, με μήνυμα δηλαδή, «Πορευθείς λούσε επτάκης εν το Ιορδάνη και επιστρέψει εις άρξουσι και καθαρίστησι». Πήγαινε και λούσε τον εαυτό σου 7 φορές στον Ιορδάνη και θα γυρίσει πίσω η σάρκα σου υγιής, δηλαδή θα αποκτήσεις πάλι το δέρμα σου το παλαιό, το καθαρό, και θα είσαι καθαρός από την ασθένεια της λέπρας. Ο Νεεμάν στην αρχή οργίστηκε εναντίον του προφήτου Ελισσαίου, γιατί τον παρέπεμπε στον Ιορδάνη και απήθησε. Κατόπιν όμως υπήκουσε και όταν λούστηκε στον Ιορδάνη 7 φορές, τότε θεραπεύτηκε. Σιλοάμ και Ιορδάνης, δύο ιερά ονόματα. Ο Χριστός έστειλε τον εκγενετή τυφλό στη δεξαμενή του Σιλοάμ, όπως ο Ελισσαίος έστειλε τον Νεεμά στον Ιορδάνη, για να φανεί η πίστης, η ταπείνωση και η υπακοή του. Είναι ένα τεστ δηλαδή, πίστεως, που κάνει ο Χριστός εις τον εκγενετή τυφλόν, όπως και ο Ελισσαίος στον Νεεμά τον Σύρο. Ο Νεεμά, όπως είπαμε, αρχικώς αντέδρασε, αλλά επειδή κατόπιν ταπεινώθηκε, είδε το θαύμα του Θεού. Ο τυφλός δεν αντέδρασε, όπως ίσως τα κάναμε εμείς. Δεν αυθαδίασε. Δεν είπε στον Χριστό, τι είναι αυτό που κάνεις, να βάζεις πάνω στα μάτια μου λάσπη, και γιατί με στέλνεις να ανοιχθώ στη δεξαμενή του Σιλοάμ. Η λάσπη και το νερό θα με θεραπεύσουν ή εσύ? Τίποτα από αυτά δεν είπε ο τυφλός. Δεν είχε όραση να ειδεί, είχε όμως ακοή να ακούσει. Και άκουσε, όπως φαίνεται, τα θαυμαστά έργα του Ιησού και πίστευσε. Και πειθάρχησε αμέσως και τελείως στο λόγο του Ιησού και αξιώθηκε πρωτοφανούς θαύματος. Να τι αξιώνονται
οι άνθρωποι που απλά και με πίστη πλησιάζουν τον Χριστό. Άνοιξαν τα μάτια του και για πρώτη φορά είδε το φως του ηλίου, τα φυτά, τα λουλούδια, τα πουλιά, τις ομορφιές της γης και του ουρανού, τα μεγαλεία της δημιουργίας του Θεού, τον εαυτό του και τους συνανθρώπους, τα προσφυλή πρόσωπα, αλλά και τα απέσια πρόσωπα των απίστων Ιουδαίων, οι οποίοι μισούσαν και δίωκαν εκείνον ο οποίος του έδωσε το φως. Άνοιξαν τα μάτια του και μετά τα άλλα πρόσωπα είδε εκείνον, τον οποίον πρώτο θα ήθελε να δει, τον ευεργέτη του, τον δημιουργό του και δημιουργό όλου του κόσμου, τον Κύριό του και Θεό του Ιησού. Για αυτή την όραση άλλωστε μας δόθηκαν τα μάτια. Μπορεί να φανταστεί κανείς την ευτυχία του, λέει ο μακαριστός Νικόλαος Σωτηρόπουλος, όταν άνοιξε τα μάτια του σε αυτόν τον κόσμο και ιδίως όταν είδε τον Χριστό. Μπορεί επίσης να φανταστεί κανείς πόσο μεγαλύτερη θα είναι η ευτυχία του πιστού ανθρώπου όταν θα ανοίξει τα μάτια του στον υπερκόσμιο κόσμο και προπάντων όταν θα ειδεί τον Χριστό στην επουράνια δόξα του. Η όραση μας δόθηκε ακριβώς γι' αυτό, για να αξιωθούμε να δούμε τον λυτρωτή μας. Και βέβαια τώρα τον βλέπουμε ενεσόπτρο και ενενίγματι. Τον βλέπουμε στις Άγιες εικόνες. Τον βλέπουμε σε όλη τη δημιουργία. Αλλά ήθελε να αξιωθούμε να το δούμε και πρόσωπο προς πρόσωπο στη Βασιλεία του. Και μακάρι οι άνθρωποι οι οποίοι πιστεύουν. Και δεν ισχύει αυτό που είχε πει ο Κύριος στους απίστους, οφθαλμούς έχοντες ου βλέπετε και ότα έχοντες ου ακούετε. Και το είπε τότε ερωτηματικά, αλλά δυστυχώς ίσχυε, γιατί δεν απιστούσαν. Πρέπει να χρησιμοποιούμε σωστά τις αισθήσεις μας και όχι να υποδουλωνόμαστε στα αισθητά, αλλά βλέποντας τα αισθητά να ανεβαίνουμε στα νοητά, βλέποντας το κάλλος των δημιουργημάτων, να συλλογιζόμαστε το κάλλος του Δημιουργού, βλέποντας τη δύναμη που υπάρχει στην κτήση, να αναλογιζόμαστε την παντοδυναμία του κτίστου, βλέποντας τη σοφία που υπάρχει σε κάθε ένα από τα κτίσματα, από το πιο μικρό μέχρι το πιο μεγάλο, θα πρέπει να συλλογιζόμαστε την πανσοφία αυτού που τα δημιούργησε. Βλέποντας όλη την κτήση, να ανεβαίνουμε εις τον κτίστη, τότε χρησιμοποιούμε σωστά τις αισθήσεις. Δεν πρέπει να αφήνουμε τις αισθήσεις μας και μάλιστα την όραση να παρεκτρέπεται και να δεσμεύεται στα αισθητά και ο άνθρωπος να πέφτει στην ιδωλολατρία, στη σαρκολατρία και στα ποικίλα πάθη. Ας αγωνιζόμαστε να κάνουμε καλή χρήση των οφθαλμών μας, γιατί υπάρχει μέγιστος κίνδυνος. Για δες, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, τι συμβαίνει με τα σωματικά μάτια. Όταν βρεθούν μέσα σε καπνό, δακρύζουν συνεχώς. Όταν όμως φυσάει λεπτό αεράκι και βρίσκονται μέσα σε κήπο, σε πηγές και παραδεισένια φύση, τότε και οξύτερα γίνονται και γενέστερα. Κάτι τέτοιο συμβαίνει και με τον οφθαλμό της ψυχής. Αν μεν παρατηρεί τα πνευματικά λόγια μέσα στον παράδεισο της Εκκλησίας και καθαρός θα είναι και διαυγής και οξυδερκής. Αν όμως καταφεύγει στον καπνό των βιωτικών πραγμάτων, τότε και θα δακρύσει πολύ και θα κλάψει και τώρα και τότε. Διότι με βρώμικο καπνό μοιάζουν τα ανθρώπινα πράγματα. Και θα πρέπει και η όραση να μην εγκλωβίζεται στα γήινα, αλλά για τον γήινον να ανεβαίνει στα ουράνια. Τα μάτια του σώματος βλέπουν εκείνα που φαίνονται, αλλά δεν βλέπουν εκείνα που δεν φαίνονται. Ενώ τα μάτια της πίστεως βλέπουν εκείνα που δεν φαίνονται και δεν βλέπουν εκείνα που φαίνονται. Και αυτά τα μάτια πρέπει να λειτουργήσουμε. Τα μάτια της πίστεως, τον οφθαλμό της ψυχής, αυτός πρέπει να ανοίξει. Όταν τα μάτια της ψυχής είναι τυφλά, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος,
δεν υπάρχει καμιά ωφέλεια από τα εξωτερικά μάτια, γιατί το κριτήριο της σκέψεως είναι διεφθαρμένο. Θα πρέπει να προσέχουμε πολύ, να μην μολύνεται η ψυχή μας μέσα από τους οφθαλμούς και μέσα από τις άλλες αισθήσεις. Ο εχθρός, λέει ο Άγιος Ισάκος Σύρος, στέκεται παρατηρώντας και περιμένοντας νυχθημερών απέναντι από τα μάτια μας και παραμονεύει ποια είσοδος θα ανοιχτεί σε αυτόν από τα αισθητήριά μας για να εισέλθει. Και αν αμελήσουμε σε κάποια από αυτά, τα αισθητήρια δηλαδή, και δεν προσέξουμε και δεν τα φυλάξουμε, τότε αυτός ο δόλιος και ανεδής σκύλος στέλνει τα βέλη του κατά πάνω μας. Φύλαγε τα μάτια σου και γύριζε τα αλλού, για να μην βλέπουν μάτια πράγματα. Το μάτι που στρέφεται εδώ και εκεί είναι φοβερός προδότης, γιατί με τις άλλες αισθήσεις ο νους πολεμείται μόνο όσο υπάρχει και η αιτία που τον προκαλεί τον πόλεμο. Όταν όμως απομακρυνθεί η αιτία ή συμβεί κάτι ενάντιο, τότε διώχνεται και φεύγει από το νου και ο πόλεμος. Απεναντίας, εκείνος ο πόλεμος που προκαλείται από τα μάτια είναι φοβερός, όχι μόνο όσο είναι παρούσα η αιτία, αλλά και όταν απουσιάζει, και μάλλον περισσότερο θλίβει την ψυχή όταν απουσιάζει η αιτία παρά όταν είναι παρούσα, γιατί τότε ανάβει πιο πολύ την επιθυμία. Τι εννοώ? Άκουσε κάποιος μελωδίες μουσικών και πέρασε. Έπειτα όμως άκουσε πέθυμες φωνές και μυρολόγια και με το θρήνο εξουδετερώθηκε η μελωδία των μουσικών. Με τον ίδιο τρόπο κάποιος δοκίμασε μέλι. Έπειτα όμως δοκίμασε και κάτι πικρό και έτσι η γλύκα του μελιού χάθηκε από την πικράδα που την ακολούθησε. Κάτι παρόμοιο συμβαίνει και με την όσφρηση. Μύρισε κάποιος κάτι ευωδιαστό, έπειτα μύρισε και κάτι δίσοσμο και η αφροσύνη της ευωδιάς διώχθηκε από την αηδία της δισοδίας. Το ίδιο συμβαίνει και με την αφή. Άγγιξε κάποιος κρύο νερό, έπειτα άγγιξε νερό βραστό και η θερμότητα του βραστού νερού μετρίασε την προηγούμενη ψυχρότητα του κρύου νερού. Ο πόλεμος όμως του περιπλανόμενου ματιού κατακαίγει το νου με την επιθυμία. Είτε είναι παρόν, είτε απουσιάζει το αντικείμενο. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και με σχρά όνειρα γεμίζει φαντασία στην καρδιά. Γιατί οι δαίμονες όταν βρουν πέρασμα και μπουν στο νου με τον λογισμό, αναπαριστούν τον πειρασμό στη διάνοια και απασχολώντας με αυτόν το νου, τον παρασύρουν σε φιλίδωνες σκέψεις. Γιατί στην ήττα των ματιών βρίσκεται η αρχή της αμαρτίας, στην οποία οπωσδήποτε θα κατρακυλήσει σιγά σιγά ο νους, αν δεν συνέλθει γρήγορα, καθώς βεβαίωσε και ο Κύριος. Πάσο βλέπων γυναίκα προς το επιθυμήσε αυτήν, ήδη εμίχευσεν αυτήν εν την καρδία αυτού. Αυτή η μοιχεία, καταλήγει ο Άγιος Εφραίμος Σύρος, ξεριζώνεται αν έχουμε πάντα το βλέμμα στραμμένο προς τα κάτω και την ψυχή προς τα πάνω. Πρέπει να ξέρουμε, λέει και ο Άγιος Νικόδημος, ότι καμία αίσθηση δεν μας πολεμάει τόσο όσο η όραση. Και αυτό γιατί σε σχέση με τις άλλες αισθήσεις η όραση αποτυπώνει τα είδωλά της στη φαντασία πιο έντονα και πιο βαθιά, με αποτέλεσμα να εξαλείφονται και με περισσότερη δυσκολία από αυτήν. Γι' αυτό φύλαξε με μεγάλη προσοχή τις θύρες των ματιών σου, γιατί μέσω αυτών εισβάλλουν οι περισσότεροι κλέφτες και κυριεύουν την ψυχή. Γι' αυτό και λέγει η Γραφή, ανέβει ο θάνατος δια των θηρίδων. Μέσα από τις θηρίδες, τις αισθήσεις, μπαίνει ο θάνατος και κατεξοχή μέσα από τους οφθαλμούς. Διότι και οι πρωτόπλαστοι, λέει ο Άγιος Νικόδημος, ο Αγιορείτης, αν είχαν διαφυλάξει τα μάτια τους, δεν θα είχαν εξοριστεί από τον Παράδεισο. Η γυναίκα, η Εύα δηλαδή, είδε ότι η καρπή του δέντρου ήταν εύγευστη, είδε ότι ήταν ωραίος ο καρπούς και μετά το γεύτηκε. Ακούς τι λέει, είδε, λέει,
έπαθε, έφαγε και πέθανε. Ας τα ακούσουμε λοιπόν αυτά και ας αγωνιζόμαστε το δώρο αυτό του Θεού που είναι η αίσθηση της οράσεως να το χρησιμοποιούμε όπως πρέπει για να ανεβαίνουμε από τα αισθητά στα νοητά και στην έννοια του Θεού και με πίστη να λειτουργούμε και με ανοιχτούς οφθαλμούς της ψυχής να βλέπουμε τον λυτρωτή μας και Θεό και να το δοξάζουμε εις τους αιώνας για να αξιωθούμε και της σωτηρίας. Το δε θυμώ δόξα πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.